η πορεία του διεθνού. Συστήματο εφοδιασμού τη αγορά, η διαμόρφωση των τιμών τόσο σε πανευρωπαϊκό, σε πανελλαδικό και κατ' επέκταση βέβαια και σε παγκρίτο επίπεδο, η πορεία των προϊόντων που εξάγει η Ρωσία, με φόντο βέβαια και την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και από την άλλη και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να μπει ένα φρένο στι διαφαινόμενε ε, ανατιμήσεις ανατιμήσει τη αγορά, είναι θέματα τα οποία θα αναλύσουμε ευθύ αμέσω και βρίσκονται στην ατζέντα τη συζήτηση με τον κύριο Νεκτάριο. Κανακαράκη, τον πρόεδρο του επιστημονικού σωματείου Logistics, διευθυντή εφοδιασμού τοπική αλυσίδα Supermarkets και αντιπρόεδρο τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Χαρά και τιμή που σα φιλοξενούμε, κύριε Κανακαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναμητόπουλε. Καλησπέρα και στου uh, τηλεθεατέ σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι η γενικότερη συγκυρία mm -hmm. επιβάλλει συζητήσει με το συγκεκριμένο περιεχόμενο και την συγκεκριμένη ατζέντα και περιμένουν και οι καταναλωτέ να ακούσουν ήρεμη φωνή, σε καμία περίπτωση βέβαια παραλογισμού και ακραίε φωνέ. Αν και έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα ένα κλίμα να τα, να τα φουντώνουμε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σα. Έχουν εκείνη, ειδικά τώρα τελευταία, παρατηρώ και από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Υπάρχει έτσι ε, μία. Να το πω όπω το είπατε και εσεί, έτσι λαϊκά, φουσκώνουμε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Παραλογισμό. Και χαίρομαι που μου δίνετε σήμερα αυτή η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, ώστε να τα ακούσουν και οι ακροατέ, ε, τα οποία θα διαφωτίσουν και πολύ περισσότερο τη συζήτηση. Στο κύριε Καγκαράκη, η, η, συγκυρία που διανύουμε είναι τραγική από τη στιγμή που έχουμε εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Ένα πόλεμο, μια ανθρώπινη τραγωδία. Και θέλω να ξεκινήσουμε και να σα ρωτήσω αν το διεθνέ σύστημα εφοδιασμού έχει επηρεαστεί και σε τι βάθμο. Ε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ζούμε ιστορικές στιγμές και σίγουρα οι επόμενες μέρες δεν θα είναι οι ίδιες και σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά στο κομμάτι ε, του εφοδιασμού, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ε, ήδη περνάει σε ένα στάδιο κρίσης. Ε, το βλέπουμε καθημερινά και η εισβολή αυτή της Ρωσίας στην Ουκρανία ε, δυστυχώς μας δίνει ε, μια κακή προοπτική ε, και σήμερα που θα το αναλύσουμε αλλά και, και, και για το μέλλον. Για παράδειγμα, ε, ήδη η, ενεργειακή κρίση, η ήδη επιβαρημένη ενεργειακή κρίση Αρχίζει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο. Είδατε ότι το, η Αμόλη έφτασε στα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανση από την περασμένη εβδομάδα από το 1,28 έχει φτάσει στο 1,45 ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε ε, και μόνο, αυτέ, μόνο αυτές οι δύο αυξήσεις πόσο επηρεάζουν γενικά όλο το σύστημα της, της παραγωγής. Αυτό που, α, που παρατηρούμε είναι ότι βεβαίως και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια εντελώς μεγάλη αύξηση γύρω στο 55%. Όλα αυτά όμως α, δυστυχώς συντελούν στο το σύστημα παραγωγής ακόμα και διακίνησης ε, και μεταφοράς ε, να επιβαρθεί ακόμα περισσότερο. Γνωρίζω ότι βρίσκεστε σε συνεχείς επαφές με τα αντίστοιχα επιστημονικά σωματεία τόσο στη Γερμανία αλλά και στην Γαλλία και θέλω να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και ποιες οι απόψεις που διατυπώνονται στις συζητήσεις που πραγματοποιείτε. Κοιτάξτε, ε, η εικόνα που μεταφέρθηκε χθε, μίλησα και με του αντίστοιχου συναδέλφου και στην Γαλλία αλλά και στη Γερμανία. Παρατηρούμε ότι ειδικά στη Γερμανία υπάρχει μια ανησυχία. Γιατί, όπω καταλαβαίνετε, είναι μια χώρα που το 40 με 45% του φυσικού αερίου το παίρνει από τη Ρωσία ναι. και επηρεάζει πάρα πολύ τα εργοστάσια και την παραγωγή. Άρα και όλη την καθημερινότητά του. Αυτό που βλέπω και αλλάζουν και σίγουρα, και σίγουρα θα είναι η ίδια ημέρα. Στρατικοποιείται η οικονομία του. Ε, ήδη θα επενδύσουν όπως α, αντιληφθήκατε και όπως βγήκε και στη δημοσιότητα πάνω από 100 ε, δις σε στην, στην, στην αμυντικό εξοπλισμό ε, α, και παρατηρούμε ότι υπάρχει μια τόνωση και εκεί ακρίβειας, ειδικά στη Γερμανία, ε, μεγάλο θέμα ανασφάλειας και το ίδιο συμβαίνει και στους αντίστοιχους συνάδελφους που μίλησα στη Γαλλία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα... Την επόμενη μέρα α, θα αλλάξουν, βέβαια. Διαφοροποιούν, παίζει... Και διαφοροποιούνται, τροποποιούνται και ο σχεδιασμό φαντάζομαι. Ναι, και αυτό που θα παίξει μεγάλη σημασία, από όσο μου λένε, είναι η διάρκεια αυτή τη εισβολή. Ε, εάν αυτή η εισβολή διαρκέσει, θα δούμε το παγκόσμιο σύστημα, ακόμα και τη οικονομία, θα, θα αλλάξει ριζικά. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στη διαμόρφωση των τιμών. Ε, ερωτήματα που θέτει καθημερινά, ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό, μέσω καταναλωτή. Ε, πόσο έχουν επηρεαστεί οι τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ε, θα ήθελα πριν, είναι μια πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά θα ήθελα να θυμίσω λίγο στους τηλεθεατές ότι οι ανατιμήσεις έχουν έρθει από το καλοκαίρι του 2021. Γιατί έχουν έρθει, ε, για να τα δούμε σφαιρικά, γιατί οι καιρικέ συνθήκε δεν μα ωφέλισαν. ήδη πολλέ φυ στη Βραζιλία αλλά και παραγωγή ρυζιού στη Μικρά Ασία λόγω των ε, μεγάλων περιόδων καύσεων έχουν επηρεαστεί. Άρα, οι πρώτε ύλε έχουν σε αυτά τα προϊόντα έχουν επηρεαστεί. Παρατηρούμε επίση η ενεργειακή κρίση αλλά και, το, και η αύξηση του κόστου μεταφορά έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, ένα κοντέινερ εκεί που πλήρωνε κάποιο για να έρθει από την Ασία στην Ευρώπη 5 και 6.000, τώρα έχει πάει στι 12 με 16.000 ευρώ. Άρα, αντιλαμβάνεστε, και όλα αυτά περνάνε στα προϊόντα. Επίση, οι πρώτε ύλε έχουν αυξηθεί. Ο τρίτο παράγοντα. Έχω περιγράψει ήδη δύο. Ε, και ε, όταν λέω πρώτε ύλε, εννοώ ε, το νικέλιο, το αλουμίνιο, ε, γενικά ύλε οι οποίες βοηθάνε στη συσκευασία και στην τεωτοποίηση των προϊόντων. Προϋπέρχε λοιπόν μια διαμόρφωση τιμών προς τα πάνω από το καλοκαίρι. Ακριβώς. Η ενεργειακή κρίση μα έδωσε παραπάνω και οι εισβολή στην Ουκρανία ναι. πιθανόν να μα δώσει, δεν μα το έχει δώσει ακόμα, μια επίση πέραν από κάποιε ναι. κατηγορίες, κατηγορίε τι οποίε θα τι αναλύσουμε μετά, μια έτσι θα μα δώσει, μα δίνει μια ανατίμηση, περίπου διαμορφώνεται από το καλοκαίρι έω σήμερα γύρω στο 16%. 16%. Σ στα προϊόντα μέσος όρος. Ναι. Εξαιρώ βέβαια κάποιες κατηγορίες όπως τα χαρτικά και τα απορριπαντικά που εκεί έχει φτάσει και το 30-35%. Εκεί θέλω να πάμε στο μέσο όρο των ανατιμήσεων και σε ποια προϊόντα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ωραία. Εκηπευτικά, ε, μια και τα βλέπω και στην εικόνα, ε, έχουν φτάσει από πέρυσι, έχουν πάρει μια αύξηση γύρω στο 20 με 25%. Εκεί όμως θα κάνω και μια εκτίμηση στο μέλλον γιατί όταν τα λοιπάσματα από το 16% από 16 ευρώ το κιλό φτάνει στα 40 ευρώ, καταλαβαίνουν ότι οι παραγωγοί ναι. δεν μπορούν ούτε να συγκρατήσουν τις τιμές και ούτε και κανένα σχέδιο της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης μπορεί να περισσώσει την κατάσταση. Θα τα πούμε Εάν... με το σχέδιο της κυβέρνησης στο τέλος, α, να α, κλείσουμε κάπως με τα αντίμετρα. Βλέπουμε ύστερα μια μεγάλη ανατίμηση στα γαλακτομικά, στα ναι. δημητριακά, στα άλευρα, γύρω στο 16% και εκεί. Της. Ε, αυτό που είναι να δούμε, πόσο θα είναι αυτή η διάρκεια της εισβολής Για να σας δώσω και μια εικόνα, ποια άλλα προϊόντα ε, θα πάρουν πιθανή αναπτύμιση Δηλαδή κύριε καθημερινά τα δεδομένα αλλάζουν Κανείς κύριε Παναγιωτόπουλε και κανένας οικονομολόγος ή διεθνολόγος στην ειδικότητά μας Δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις συνθήκες που επικρατούν και ειδικά με τη τελευταία εισβολή, να μπορέσουμε να προβλέψουμε τι θα γίνει. Ε, Κανεί δεν πρόβλεπε ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει πάνω από... Ήδη τώρα φτάσαμε στο 6,2% το Γενάρη. Πιστεύω ότι θα φτάσει πάνω, δικιά μου εκτίμηση είναι αυτή, πάνω από 7%. Πάνω από 7% πάνω από εάν συνεχίσει αυτή η ανασφάλεια. Μιλήσαμε για, για ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και θέλω να πάμε λίγο στο μέτωπο των συνηθιών των καταναλωτών, αν αυτέ οι συνήθειε έχουν διαφοροποιηθεί του τελευταίου μήνε, και να εστιάσουμε, είμαι σίγουρο ότι έχετε στοιχεία, στι συνήθειε του κριτικού καταναλωτή. Ε, από μια πρόσφατη έρευνα που έγινε από το εργαστήριο marketing του, Υπουργείου, του, συγγνώμη, του Πανεπιστημίου ε, Οικονομικών τη Αθήνα, ε, δυστυχώ ε, βλέπουμε μια εικόνα όπου η μέση δαπάνη ε, στον οικοκυριό ε, από τα 600 ευρώ που ήθελε μια οικογένεια τετραμελή να περάσει το μήνα, ναι. έχει διαμορφωθεί ε, γύρω στα 280 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μόνο από αυτό πόσο έχει μειωθεί ο οικογενειακός προπολογισμός και πόσο η αγοραστική δύναμη ναι. έχει εξαντληθεί και έχει λυγίσει στη χώρα μας. Και στην Κρήτη αυτό το σύστημα. Στην Κρήτη είναι πιο καλά τα νούμερα. Είναι πιο καλά τα νούμερα. Είναι πιο καλά τα νούμερα. Ε, δηλαδή στην Κρήτη το, είναι μια εκτίμηση αυτή δική μας του σωματείου μας. Ε, το, από τα 600-650, γιατί έχουμε και ορισμένε περιοχές που φτάνει και τα 700 ευρώ, έχει διαμορφωθεί γύρω στα 400 ευρώ. 400 ευρώ. 400 ευρώ ο μέσος όρος. Και η μέση δαπάνη που θα χρειαστεί αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο, η, ανασφάλεια, η ενεργειακή κρίση έχουν επίπτωση στο τρόπο που συμπεριφέρονται οι κριτικοί καταναλωτές και οι Έλληνες καταναλωτές αν θέλετε γενικότερα, δηλαδή το πώς θα ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Που εστιάζουν. πολύ καλή ερώτηση. Ενώ πριν τους απασχολούσε, ειδικά στα ταμεία που μας προσεγγίζουν οι πελάτες, η, η ενεργειακή κρίση και το πόσο θα έρθει το ρεύμα, το, οικο, το, οικιακό ρεύμα, θα τους καθορίσει και τον τρόπο με τον οποίο θα αγοράσουν προϊόντα, τα καθημερινά τους προϊόντα στο σπίτι τους. Επίσης, αυτό που τους απασχολεί πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα είναι η ανασφάλεια που αισθάνονται οι κατανοητές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τι πιθανόν αν και αν αναμένονται να τιμήσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτέ δύο εβδομάδε από την ημέρα εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, έχει μπει φρένο. Έχει μπει φρένο, αλλά σε ορισμένε περιοχέ, κύριε Παναγιώτο, και ό, όχι ναι, σε ολοκλήρη ναι. Κρήτη, τι παρατηρούμε. Τι εξή φαινόμενο παρατηρήσαμε τι δύο τελευταίε μέρε. Παρατηρήσαμε ότι σε ορισμένε σούπερ μάρκετ και από δικέ συνοικίε τη Κρήτη υπήρχε μια υψηλή κατανάλωση σημαρικά. Σε ζυμαρικά. Σε ζυμαρικά Και υπάρχει και αιτιολογία. Ω απόρρια πίεση. Με φόντο και μια πολεμική κατάσταση. Επειδή η Ρωσία και η Ουκρανία ε, παγκόσμια είναι, ε, παράγουν το 30, εξάγουν το 30% σιτήρων και άλευρων, που είναι ναι. βασικό στατικό για να, Σωστό, βέβαια. Ε, για να επαραχθούν... Έτρεξαν όλοι να αγοράσουν. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι όμως κάτι που και χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία μέσω την εκπομπή σας, να μην πανικοβάλλει το κόσμος, Υπάρχει αγαθόν υπάρχει. Δεν υπάρχει ε, υπάρχει και για του επόμενου μήνε η ανάλογη επάρκεια για τη χώρα μα να α, έχουμε τα βασικά αγαθά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ακόμα ε, και αν τραβήξει. Σωστά. Ε, το τραγικό σενάριο, ο πόλεμος πόλεμο να τραβήξει ε, σε χρονική διάρκεια, υπάρχει επάρκεια αγαθών. Ε, υπάρχει. Υπάρχει και θα ήθελα να, ο κόσμο να μην πανικοβάλλεται σε τέτοιε ειδήσει. Υπά, υπάρχει να το καλύψουν όλα τα συστήματα τροφοδοσία. Και, ο, τα, και ειδικά οι μεγάλε εταιρείε, οι Σούπερ Μάρκετ, αλλά και οι μικρέ, έχουν κάνει την αποθεματοποίηση. πόσο μάλλον ναι. τώρα που είναι και η Σαρακοστή όπω καταλαβαίνετε, που γενικά σε, 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 σε αυτά τα τρόφιμα θα κατευθυνθεί και ο καταναλωτή. Αναφορικά τώρα με τα προϊόντα που εξάγει η Ρωσία, ε, ποια είναι και αν δημιουργείται κενό στην αγορά. Σωστά. Ε, τα προϊόντα που έχουμε κυρίω, ε, που διεισδύουν στη χώρα μα από την Ρωσία και από την Ουκρανία. Ε, Όπω καταλαβαίνετε, και η Ρωσία και η Ουκρανία, η Ουκρανία έχουν μεγάλα αποθέματα σε σίτηρα και άλευρα. Είναι μια, θα έλεγα, παγκόσμια αποθήκη για όλο τον κόσμο οι συγκεκριμένε δύο χώρε. Άρα, σίγουρα ε, θα έχουμε κάποιε μικρέ επιπτώσει στι τιμέ των άλευρων ναι. ε, και των σιτηρών. Ένα άλλο που θα επηρεαστεί είναι τα φυτικά ελαία, τα ηλιέλαια. Μάλιστα, θα ανοίξω και μια παρένθεση. Όπω στην γειτονική μα χώρα, τη Τουρκία, σήμερα έσπευσαν πάρα πολύ στο να αγοράσουν ηλιέλαιο. Γιατί το ηλιέλαιο το 80% της εξαγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο το έχει η Ουκρανία με τη Ρωσία. Ναι. Ε, και βέβαια το καλαμπόκι. Είναι ε, ένα άλλο αγαθό που εξάγουν αυτές οι δύο χώρες, ε, στο οποίο και εκεί, ε, και χαίρομαι που μου δίνετε ξανά ευκαιρία να το αναφέρω στους τηλεθεατές, ανάλογα της, του χρόνου της εισβολής θα έχουμε ανατιμήσεις. Εάν δηλαδή η εισβολή Α. τελειώσει μέσα σε αυτό το δεκαπεθήμερο, ναι. δεν θα επηρεαστούν οι τιμές. Μάλιστα. Ε, να πάμε στην καθαρά Δευτέρα. Θεός. Ανήμερα καθαρά Δευτέρα. η ε, εμπειρία σα από την αγορά ε, ποια είναι και τι δεν ακούστηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα περί τιμών. Τι ισχύει πραγματικά. Ακούστηκαν πάρα πολλά και πραγματικά όλα αυτά δυστυχώ δεν διαμορφώνουν ένα περιβάλλον για του καταναλωτέ υγιέ και δυστυχώ αυτή την αβεβαιότητα την επεκτείνουμε ε, και εμείς με το δικό μας χέρι. Στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής ε, είχα καλεσμένη μία καθηγήτρια δημοσιογραφίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με θέμα μας την παραπληροφόρηση και τα fake news. Και μου είπε ότι σε περίοδους κρίσεων, mm -hmm. είτε, είτε έχουμε να κάνουμε με οικονομική, ανθρωπιστική, επιδημιολογική, ε, με ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ε, έχουμε fake news και παραπληροφόρηση. Ίσως... Να εντάσσεται και η γενικότερη παραφυρολογία σε αυτό το πλαίσιο παραπληροφόρηση. Παραφυρολογία γύρω από την εκτόξευση των τιμών. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να πούμε τι συμβαίνει mm. πραγματικά. Πάμε λοιπόν να σα δώσω ένα απλό παράδειγμα και να σα ανα... προ... ανατρέξω σε δημοσιεύματα που υπήρχαν τι προηγούμενε μέρε ότι μέχρι και 50% θα αυξηθεί η λαγάνη ή το ψωμί. Η Λαγάνα, σήμερα πήγα εγώ ίδιο και ψώνισα, ναι. ήταν διαμορφωμένη στα 3 ευρώ, πέρυσι γύρω στα 2,80. Υπήρχαν όμω και ε, σε μία απόλυση. που ήταν πιο χαμηλά. Με 2,60. Πιο χαμηλά από πέρυσι. Πιο χαμηλά από πέρυσι. Προσέξτε. Έχει μεγάλη σημασία να το αναφέρω αυτό. Ε, και επίση υπήρχαν και σημεία που μπορεί να πουλούσαν και πάνω από 3 ευρώ, άντε να έφτανε η τιμή του στο 320. Τώρα μου διαφεύγει κάποιο σημείο, συγχωρέστε με. Ναι. Αλλά δεν ε, υπήρχε αυτή η αύξηση την οποία λέγανε ε, αυτέ τι μέρε. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα είδη, εκτό τη Λαγάνα. Ε, δεν είχαν μεγάλη ζήτηση ε, τα. Α, α, τα, τα ψαρικά, αν θέλετε, τα κατεψυγμένα ψαρικά, ναι. ό, όπως τα, τα, τα κεφαλόπολα, όπω τα χταπόδια. Γιατί αυτό, εκεί ναι. πραγματικά είχαμε μία σημαντική αύξηση από πέρυσι, Για ποιο στο, λόγο? στο 20%. Είναι, ήταν πολύ πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι. Δεν υπήρχαν οι κατάλληλε αλίε ε, σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι ο, ο, η συμπεριφορά του κριτικού κατανοητή έχει αλλάξει. Προτίμησε όμω, αντί να πάρει το χταπόδι, να πάρει πλοκάμια. Ε, για, να... Και βέβαια υπήρχε μια μεγάλη κατανάλωση σε χαλβάδε, σε, τρα... σε τραμάδε, σε, οι Τουρκιά, τιμές σε όπου αυτά τα προϊόντα... Ήταν αυξημένε από πέρσι γύρω στο 2 με 3%. Ναι. Και σα το λέω εγώ που είμαι και μέσα στην αγορά και μέσα στον χώρο του σούπερ μάρκετ που επιτελώ μια πρώτη γραμμή. Άρα ε, δεν ήταν τόσο, όπως, τόσο δραματικά όσο περιγράφονται. Είναι και... μια διαχειρίσιμη αύξηση. Ακριβώ. Ακριβώ. Ε, να πάμε και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να μπαίνει ένα φρένο στις διαφαινόμενες ανατιμήσεις. Ε, ναι. Ε, κοιτάξτε, αυτά που τέλος έχω στη, στη γνώση μου, δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποιον να το σχολιάσουμε, είναι ότι με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι. η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική α, αρχή γενομένως από το Μάιο, ε, η μείωση του ένφια, ε, το να καθοριστεί πλαφόν ε, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ε, ε, δεν θεωρώ, αν θέλετε, αυτά τα τρία πιο σημαντικά μέτρα, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο μέτρο. Ειδικά το τελευταίο, ε, θα σας πω με το πετρέλαιο. Μα το πετρέλαιο δεν το καθορίζει και την, και την πώληση της ε, βενζίνης. Δεν την καθορίζει ο βενζινοπόλης. Τι καθορίζει Σωστά; ε, οι μεγάλε εταιρείε που διαχειρίζονται αυτές τις. Ε, άρα, ε, για, ποιες, για ποια κερδοφορία μιλάμε. Ε, δεύτερον, ε, τα λιπάσματα. Όταν βλέπεις τα και το, το λείπασμα έχει εκτοσταστεί στο 40% και 50% ε, δεν μπορεί ο παραγωγός που έχει μια μικρή παραγωγή να απορροφήσει αυτό το κόστος άρα, ε, άρα ε, είναι εύλογο αυτό να, να πάει στο ράφι. Ε, Βεβαίω έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και θα ήθελα να το πω από τους ενδιάμεσους και από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ αλλά και από τα μικρά στο να απορροφήσουν αν θέλετε και κόστη αλλά και τη ενεργειακή κρίση, αλλά και τη ανατιμήσει που γίνονται από τι μεγάλε εταιρείε. Και πραγματικά έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και δεν σε αυτό. φτάνω στην τιμή του ραφιού αυτό μου λέτε. Ακριβώ. Και δεν φτάνω. Ακριβώ. Υπάρχει απορρόφηση και δεν φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Και θα ήθελα να το πω αυτό με την ευκαιρία που Βάλιστα. σήμερα μου δώσατε. Προκύπτει το ερώτημα αν θα ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή του επόμενου μήνε σε μια περίοδο προανατίμηση. Yeah. Δηλαδή, αν επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν από ένα οχτάμηνο. Είναι μια. Κύριε Παναγιώτο, είπε μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ε, και πραγματικά αυτή η ερώτηση που μου κάνετε, μου, 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 την αναζητάνε και μου τη ρωτάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Ε, έχουμε πολλά τηλέφωνα στο σωματείο που παίρνουν και ρωτάνε σε αυτή, αλλά και στο χώρο της δουλειά. Ε, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο στο να γυρίσουμε πριν 8 μήνες, 8 μήνες στις, στις τιμέ που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Ε, και μάλιστα θεωρώ ότι... Ε, εκεί μεγάλο ρόλο θα παίξει και η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτο και το ίδιο το Υπουργείο στο αν η ενεργειακή, αν αυτή η ανασφάλεια τελειώσει, εννοώ με την Ουκρανία και βρεθούν και ανάλογε πηγέ. Ε, ξέρω ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα ε, έχω και μια είδηση να σας μεταδώσω ήδη ε, ε, επαναργοποιούνται και μου το μετάφεραν αυτή η εικόνα μου μεταφέρθηκε χθες το βράδυ και από Γερμανία και από Γαλλία ήδη πυρηνικά εργοστάσια γιατί όπως ξέρετε είχε γίνει ένα σύμφωνο ε, παγκόσμια στο να α, α, μειωθεί, να αυξηθεί η πράσινη ενέργεια ναι. ή, και πυρηντικοί αντιδραστήρε τόσο στη Γερμανία, τόσο και στη Γαλλία, ε, τόσο και σε άλλες χώρες είχαν επεργοποιηθεί, όπως και η παραγωγή λιγνίτη που σας θυμίζω λιγνίτη έχει η χώρα μας. Ήδη η παραγωγή λιγνίτης στο 7% που ήταν το περασμένο μήνα αυτέ τι τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί στο 24% που σημαίνει ότι η χώρα μας ξαναμπαίνει σε αυτό το στάδιο με τη σύμφωνη γνώμη του Επιτρόπου Πράσινης συμφωνία της Κομισιόν γιατί όπως ακριβώς περιγράψανε η ενεργειακή κρίση έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό ρεκόρ αυξήσεων. Το βλέπουμε ήδη και αποτυπώνεται καθημερινά και στην καθημερινότητά μας ε, θεωρώ λοιπόν όταν φτάσουμε, καταρχήν γίνεται και μια προσπάθεια ε, υγροποιημένου αερίου από το λιμάνι της Ρεβιθούς, ας πούμε δίπλα στο Πειραιά, όπου και γίνεται και μια προσπάθεια χώρες όπως το Κατάρ και Βόρεια Αφρική, η Γερμανία πλέον ε, να μην τροφοδοτείται από τη Ρωσία και η υπόλοιπη Ευρώπη και να τροφοδοτείται από αυτές τις χώρες. Εάν λοιπόν το υγροποιημένο αέριο που δυστυχώς εδώ τώρα έχει μια αύξηση φτάσει στη χώρα μας, θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε σε τιμές με, τις... με, την... με τον έλεγχο της, Κυβέρνησης. Κύριε Καναγαράκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Λοιπόν. Προέγυψαν πολύτιμα συμπεράσματα. Θα επαναλάβουμε τη συζήτηση το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. θερμά. Να είστε καλά.